Οπότε, επιστρέψαμε, πάμε να δούμε το Χρονόπουλο Βασίλη εναντίον του Πασχάλη Σκουρίδη. Πασχάλη Σκουρίδη. Να πούμε ότι ο Βασίλης είναι ο ποιητής του Γουσούμου το πρώτο που έγινε στην Αθήνα, είναι μέρος της εθνικής ομάδας. Να πούμε ότι ο Πασχάλης Σκουρίδης είναι πολύ παλιός παιχτημάτης, παίζει πολύ. Θα μας κάνει μια εμφάνιση καμεό, θα έλεγα, αλλά είναι 3-0, οπότε δεν έχω να πω. Ναι, γιατί όχι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν που ρωτάει κάποιος, μα πάλι τον Ροζακιά βάζετε. Άμα, και λέω ότι άμα πας συνέχεια καλά σε events, ναι, αναγκαστικά θα σε δούμε. Προφανώς... Διαλέγουμε ουσιαστικά το winners bracket πάντα να δείχνουμε, εκτός αν δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γι' αυτό αποφασίζουμε να δείχνουμε πάντα παιχνίδι που είναι 2-0, 3-0. Βλέπουμε τον Χρονόπουλο, ο οποίος ξεκινάει με Land και... Elvis Mystic. Και Elvis Mystic. Και δεύτερο γύρο, αυτό είναι ένα Hornet Nest. Είναι ένα Hornet Nest, μια πολύ δυνατή κάρτα στο αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι ο Πασχάλης δεν μπορεί να βαρέσει αν πρώτα... Αν βαρέσει με τον Ορέσκος, σύρφτηκα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή... Θα βγάλει 3 death touch, ναι. Δεν νομίζω πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα, ναι, να του δώσεις με... Ένα death touch, το death touch είναι διαφορά μεγάλη. Να του δώσεις ένα triplicate spirit στο έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή ας δούμε αν... Βασιλιά διαβάζει την κάρτα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βαρέσει αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση. Γιατί είπαμε πόσο καλή κάρτα είναι το Triple Gate Spirits και άμα βαρέσει το Hornet Nest θα κάνει ένα καλύτερο Triple Gate Spirits. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για ένα δεδομένο που είναι ένα 3-1. Μπορεί να κάνει blocks πολύ μεγαλύτερο. Ναι, προφανώς. Γενικότερα, θέλεις να. Πολλές φορές μπορούμε να δούμε κάποιο play του στυλ Lightning Strike στο δικό μου Hornet Nest ή οτιδήποτε. Με ξύνα προκόκκινο ο. Πασχάλης, βλέπω λίγα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει εναντίον αυτής της κάρτας, οπότε είναι ένα θέμα να το αντιμετωπίσει. Βλέποντας εδώ και τη λίστα του λίγο στα γρήγορα, δεν βλέπω κάτι ψεκό. Μπορεί να κάνει λογικά κάποιο removal spell. Το minimum που θα μπορούσα να το δω είναι κάποιο Inferno Fist. Και πάλι το trade δεν είναι το καλό. Πάλι δεν είναι το καλό, αλλά εντάξει. Βασικά να διαβάζει, να ξαναδιαβάζει την κάρτα. Και αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης, το θέμα του είναι ότι δεν μπορεί να βαρέσει. Αν δεν έχει κάποιο τρόπο να κάνει κάτι στα Death Touchers, δεν μπορεί να βαρέσει. Ναι, ναι, ναι. Γενικά ο Πασχάλης θα κάνει ένα 3 για 1, 4 για 1, είναι... Αυτή τη στιγμή, ας δούμε τώρα αν... Βέβαια δεν μπορεί να κάθεται και συνέχεια να... Είναι αναγκαστικό το πλέον. Νομίζω δεν μπορεί να κάθεται να... Περιμένεις. Να περιμένει κιόλας αν δεν έχει κάποιο άλλο... Κάποια άλλη περίπτωση να κάνει. Βλέπουμε 3... Βλέπουμε 3 tokens να βγαίνουν και αυτή τη στιγμή δεν μου άρεσε. Βέβαια δεν μπορεί να περιμένει, αλλά παρόλο που δεν είχε επιλογές, έπρεπε να το κάνει γιατί δεν είχε κάτι να πει άμεσο να κάνει. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Δεν ξέρω και το χέρι του ακριβώς, αλλά. Κάρτα που βρήκα στον Πασχάλη θα μπορούσε να το βοηθήσει να δω ένα Frazed Goblin το οποίο θα μπορούσε να κάνει ατάκια να μην δώσει κενό block. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο άλλο out αυτή τη στιγμή από τώρα. Σε πιθανότητα δεν το είχε στο κέρι, οπότε συνεχίζει το παιχνίδι έτσι. Ας δούμε λοιπόν, έχουμε ένας σκύρμισερ και τρεις ατάκτη τα οποία πηγαίνουν μέσα. Θα κατεβάσουν τη ζωή στα 16, καθώς το σκύρμισερ δίνει και πλάσε ένα πλευρά για το γύρο. Και αυτή τη στιγμή Πασχάλης, ας δούμε τι έχει. Rumble Master. Βλέπουμε ότι και οι δύο παίχτες έχουν έρθει με πολύ σκληρά πράγματα καθένας. Mm-hmm. Ο Rumble Master τεχνικά ακυρώνει τα tokens mm-hmm. από το Hornet's Nest. Οπότε Rumble Master αυτή τη στιγμή ίσως και το τελευταίο που βλέπουμε από το Rumble Red όπως το... Το ξέρουμε αυτή τη στιγμή δηλαδή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα παίζει πάντως το... Rumble Master γενικότερα... Ναι, αυτό ας πούμε ήταν αυτό που έλεγα πριν, ήταν άλλη μια κάρτα ότι την είχα δει στο pre-release και λέω αυτό είναι constructed playable. Είναι πολύ ωραία κάρτα. Ναι, και εντάξει, προφανώς δεν το παίζω θεός του Magic ή οτιδήποτε, απλώς ότι σε κάτι πράγματα δεν ξέρω, μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ναι. Έχεις μια επαφή με το, γενικά με το, με το card game, θα καταλάβεις αμέσως ότι είναι ωραίο πράγμα. Είναι army, είναι κάρτα, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Είναι μια κάρτα που μπορεί να κάνει plus. Πάρα πολλές. Λοιπόν, και τώρα έχουμε
Το Rumble Master είναι κάτι που προσπαθήσει να πιέσει ο Πασχάλης. Κι άλλο λάνε στο χέρι του. Βασίλη, δεν ξέρω τι spells έχει να παίξει. Μπορεί να την έρθει κάτω. Το χώρο ήταν πολύ δυνατό. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει ακόμα backup plan αυτή τη στιγμή. Βασίλη, για να συνεχίσει να πει. Βλέποντα βέβαια τον deck του στα γρήγορα εδώ, βλέπουμε ότι έχει αρκετά καλό deck. Έτσι. Έχει δύο τρει spirits να πούμε. Έχει pillar of deep, pillar of light, removals. Έχει πολύ ωραία πράγματα γενικά. Έχει Thessalonian Twin Grove, Charging Green, έχει αρκετά τέρατα. Τι είχαμε στο ταμπλό μας. Είχαμε ένα Haunted Flame Mail, αν κάνω είναι rare. Είναι το Haunted Flame Mail, το βλέπω και στη λίστα εδώ πέρα. Οπότε. Ένα Haunted Flame Mail, Mail. Mate, ναι. Mail. Mail. Playmate. Ναι, Haunted Playmate θα ήταν τρομακτικό. Θα ήταν τρομακτικό τουλάχιστον. Οπότε συνεχίζουμε και αυτή. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Haunted Playmate Mail, γαμώτο, μπορεί μόνο να γίνει equip, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτή τη στιγμή, yeah. Καθώς έχει τέρατα κάτω ο Βασίλης. Yeah. Παρ' όλα αυτά, και ένα Raise the Alarm, οπότε θα προσπαθήσει να δώσει στο Χρονόπουλο a run for his money. Mm-hmm. Και τώρα θα ψάξουμε κάποιο ζάρι για να... γενικότερα με τα tokens υπάρχουν μικρές... δηλαδή, γιατί εδώ ας πούμε έχουν νόημα τι token είναι το καθένα. Οπότε, ας δούμε... γιατί τα Hornet tokens έχουν death touch προφανώς. Mm-hmm. Από την άλλη, τα token του Rumble Master πάντα θα έχουν και θα έχουν... αυτό το suicidal goblinoides... όλοι μέσα. Ένα άλλο πολύ ωραίο flavor text είναι Goblin Imp Half Cartesian λεγόταν, Half Heart, που έλεγε ήταν Cartesian από τους μεγάλους που είναι Everyone except me attack. Αυτό. Και ήταν πολύ μπροστά. Τα γκόμι θα κάνουν attack. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του, λέει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πάμε πίσω στο board. Αυτή τη στιγμή πάμε να δούμε λίγο τις λίστες, καθώς το limited είναι ένα format το οποίο γενικότερα εξαρτάται με το τι έχει λίστα σου μέσα. Βλέπουμε δύο tokens από το Rumble Master και αυτή τη στιγμή τα tokens αυτά πρέπει να επιτεθούν, καθώς θεωρούνται goblins προφανώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο στη λίστα του Χρονόπουλο το οποίο πρέπει να προσέχει ο Πασάλης. Ας πούμε το Haunted Playmate αυτή τη στιγμή έχει νομίζω πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξει. Η πανοπλία ο έτερος πάντων, ναι. Νομίζω τα δύο triplicate spirits τα οποία flyers και θα έχει θέμα το... ναι, γιατί το clock θα είναι ο Πασάλης. Γενικά νομίζω ότι θα προσπαθήσει με flyers να νικήσει το παιχνίδι ο Βασίλης. Βλέπουμε ένα equip της πανοπλίας σε ένα soldier token. Και να βλέπουμε ένα Soldier Token που έχει φοράει την πανοπλία και ένα Wasp Token να επιτίθονται στον Πασχαλή, ας δούμε πώς θα επιλέξει να αντιμετωπίσει. Έχω πάρα πολύ μεγάλη πορεία να δω πώς θα... είδαμε deck με 5 Triplicate Spirits και ένα Solo Theros. Ναι. Και θέλω να δω πώς θα έχει πάει αυτό το deck. Είναι 2-1 τα γρήγορα τη λίστα. Εντάξει, ήταν πάντα φυσιολογική στο πόσο δυνατό deck για να έχεις. Εντάξει, τα 5 Triplicate Spirits... Φτάνει σε κάποια δόση το υπερβολικό, ας πούμε, τα τόσα τρεπλική εξωτερικής. Είναι μια κάρτα που δεν έχεις πρόβλημα να την έχεις όσες φορές χρειάζεται, διότι το μόνο που συνδέει είναι να παίξεις τέρατα, τέρατα και άλλα τέρατα. Και... βλέπουμε ένας χάσουν γκριφ είναι αυτός, έτσι. Ο Πασχάλη εδώ, χάσουν γκριφ. Παρ' όλα αυτά ο Πασχάλης... είναι χάσουν γκριφ. Ναι. Οπότε η ζωή του Πασχάλη αυτή τη στιγμή είναι... πολύ χαμηλά και... είναι στα 9. Γενικά τον πιέζει πάρα πολύ το... τα tokens του... τα flying tokens μαζί με το haunted plate mail. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν διάλεξε να κάνει quick κάποιο death toucher με το plate mail. Νομίζω ότι υπήρχε λόγος. Ναι, αυτό μπορεί να βγει στο attack και όποτε θέλει μπορεί να κάνει ένα jump block για να κρατήσει το life σε υπό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το race, νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά βέβαια το race. Δεν νομίζω ότι είχε ένα πλεονέκτημα όμως ο Βασίλης, ναι, γιατί έχει ένα τσαμπλόκερ από ό,τι βλέπω ο Πασχάλης, αλλά από μόνο
δεν λέει τίποτα. Ναι, και γενικότερα δεν θα θέλει. Το θέμα είναι ότι ο αντίπαλος παίζει κόκκινο. Οπότε, μην ξέροντας τη λίστα του, δεν είσαι σίγουρος ότι δεν έχει κάποιο lightning strike ή οτιδήποτε. Οπότε, δεν αλλάζει το εκεί που πάει στην πλευρά. Επειδή δεν έχει κάτι άλλο να κάνει τα μάτια του, κάνει πέρα δόθε την πανοπλία. Το οποίο είναι αρκετά καλό, σαν πλέον ή άλλως. Βέβαια, βλέπουμε ότι τα live του Πασχαλή έχουν κατεβεί στα 4. Πράγμα το οποίο το κάνει εξαιρετικά δύσκολο, γιατί άμα ποτέ κατέβει στο 3, είναι σε range του lightning strike. Ήδη στο 4 είναι σε range του stop the flames, hit ray. Οπότε πρέπει να έχει και αυτό στο μυαλό το Πασχαλής. Βέβαια, όσο το παιχνίδι πάει και στριμώχνεσαι περισσότερο, δεν είναι σωστό να παίζεις around από τόσα πράγματα. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε την επίθεση από τον Endless Mystic, ο οποίος είναι για 4. Πετάει το Rumble Master πάνω στον Endless Mystic. Τώρα δεν ξέρω πώς νιώθεις για αυτό το trade. Νομίζω ότι γενικά είναι ψηλό desperate η κατάσταση. Δεν νομίζω. Είναι σε καλή κατάσταση ο Πασχάλης, δεν γινόταν αλλιώς. Ταμπλό. Οπότε ας πάμε να δούμε. Έχουμε triple και spirits και νομίζω ότι αυτό θα είναι το πρώτο game. Attach ένα spirit στο haunted plane mail. Haunted plane mail. Λοιπόν, εγώ θέλω μια playmate να είναι στοιχειωμένη. Αλλά είναι για μεσάβα. Να πούμε το πρώτο game ότι όντως καταλήγει στο το Βασίλη. Να πω επί της ευκαιρίας τα χαιρετίσματά μου στον Φρανκ από την Αγγλία, ο οποίος μας λέει και μας παρακολουθεί ακόμη μία φορά. Τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πολύ και το προσωπικό του support. Επίσης να πούμε χαιρετίσματα στον Ρώτη, ο οποίος μας παρακολουθεί δυναμικά από το chat, μας στέλνει διάφορα μηνύματα. Θα έχουμε μία ενημέρωση για τα standings μετά από αυτό το γύρο, θα δούμε λίγο σας πω και μερικές θέσεις. Νωρίτερα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε ενημέρωση στα standings. Νομίζω γενικότερα ότι σε ένα εξάγυρο τουρνουά είναι και λίγο... Πριν το τέταρτο γύρο δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συζητάμε για standings και... Θα δούμε αν μπορούμε να αποστάρουμε κάποια standings. Σίγουρα προφορικά θα πούμε κάποια πράγματα. Ναι, έχω να αναφέρω. Νομίζω ότι έχουμε, πρέπει να το κοιτάξω. Έχουμε σίγουρα εφαρμογή στο site μας radiosetgaming.gr, η οποία δείχνει magic events τα οποία είναι live αυτή τη στιγμή και έχει standings, pairings για αυτά τα event. Μπορείτε να τσεκάρετε εκεί αν υπάρχει το συγκεκριμένο event registered. Εκεί πέρα δεν είμαι σίγουρος, δεν το έχω δει, αλλά παρόλα αυτά, άμα υπάρχει, there you go, ορίστε τα standings. Να θυμίσουμε, καθώς οι παίκτες κάνουν ακόμα Mulligan, ότι αυτό το event έρχεται κοντά σας από την Guys Amarusius σε μια συνεργασία με το MTG Singles και τα Hobby Games για ένα φανταστικό διήμερο γεμάτο Magic, είναι το δεύτερο τέτοιο διήμερο. Η Razor Set Gaming καλύπτει αυτό το event, όπως είχε κάνει και τα προηγούμενα. Αν σας άρεσε το coverage το οποίο βλέπετε ή θέλετε να δείτε προηγούμενα coverage, μπορείτε να πάτε στο site μας razorsetgaming.gr. Έχουμε πάρα πολύ υλικό από τα αγαπημένα σας καρτοπαίκτηδα, Magic, Yu-Gi-Oh, Hearthstone. Γενικότερα ένας παίκτης δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε ένα καρτοπαίκτηδο. Σίγουρα γενικά το card gaming γενικά πώς κολλάς σε ένα παιχνίδι. Το card gaming είναι όπως και τα board games, όπως και τα... Και τα RPG games άμα είναι, τα ξεκινήσεις, ναι, άμα τα γκάμα. Ναι, σίγουρα θα είσαι καλύτερο σε κάποιον, σίγουρα θα προτιμάς κάποιον καλύτερα, αλλά... Κάτι σε τραβάει σε κάποιον, ναι, σίγουρα, αλλά... Παρ' όλα αυτά δεν είναι ότι έχω παίξει σε όλη μου τη ζωή παιχνίδια μέχρι από το Bob Sugaraki TCG, μέχρι Harry Potter TCG, μέχρι πάρα πολλά παιχνίδια, ας πούμε, και πιο πρόσφατα Netrunner, γιατί όχι Hearthstone, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από την Blizzard. Βέβαια τώρα μιλάμε για Magic εδώ. Τώρα μιλάμε για το αρχαίο κολοσσό του, ναι, του card gaming, το οποίο προφανώς είναι το Magic. Δεν νομίζω ότι υπάρχει card gamer που να λέει τον αυτό του card gamer που να μην έχει κάποια ιδέα από Magic. Ναι, ναι. Magic. Γενικότερα, πολύ αξιοσημείωτο ότι νομίζω και ένα άλλο ιστορικό καρτοπαίκτη. Τώρα είναι λίγο sidetrack αυτό από το θέμα, αλλά μια και περιμένουμε του παίκτε. Το VS System, το οποίο θεωρούταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, είχε άνθηση μόνο στην Αμερική, ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έγινε λόγω εταιρείας και λόγω θέματος. Ναι, ναι, γιατί η εταιρεία του ήταν η Yonder, Upper Deck Entertainment, η οποία ψιλοφαλήρισε, είχε ένα, τέλος πάντων, κάποια οικονομικά. Ασχολείται με τις baseball, κάτσε, ναι, αυτή είναι η δουλειά της. Ναι.
Κακώς ασχολήθηκε με το card gaming. Κακώς ασχολήθηκε, πάρα πολύ κακώς. Ναι, και αυτό το παιχνίδι επέστρεψε και είμαι πολύ περίεργος να. Γιατί είχε το ίδιο price support με το Magic. Δηλαδή, παινιόταν. Αυτό, δείχνει, αυτό που δείχνει ότι δεν αρκεί ένα price support για να φτιάξει ένα παιχνίδι. Δηλαδή, ο κόσμος του Magic είναι. Ο κόσμος του Magic είναι ένα concept ολόκληρο. Δηλαδή, ναι. Απλά. Ο κόσμος του Magic είναι. Ένα event. Ο κόσμος του Magic, τουλάχιστον για μένα, είναι ένα συνθήλευμα πολύ σωστών κινήσεων. Ενός από τα καλύτερα R&D, αν όχι το καλύτερο R&D σε card gaming. Νομίζω το καλύτερο, ναι. Μακράν. Πιστεύω δηλαδή ότι αν κάποιος άνθρωπος θέλει να δει και να επιτύχει το card gaming, του πρέπει α, να μην μοιάζει στο Magic, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο, ναι. Διότι δεν έχει νόημα να παίζεις κάτι που μοιάζει με Magic. Mm. Παίξε Magic καλύτερα. Ναι. Όπως εδώ μας πούμε παιχνίδια όπως είναι το Netrunner, που είναι παιχνίδι πάλι του Garfield. Ναι. Είναι παιχνίδι το οποίο ναι. Ουσιαστικά προέρχεται από τη Wizards και αυτό. Ναι, αλλά και πάλι, όσο και αν προσπαθεί να φύγει από το Magic, πάλι μένει σε κάποια κόντσελ. Είναι αρκετά διαφορετικό πάντως. Ναι. Πρέπει να πω, είναι αρκετά πρωτότυπο. Γενικότερα το Magic είναι αυτό που θα λέγαμε ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των card games. Είναι ένα card game που έχοντας inherit flaws, τουλάχιστον κατεμένει το mana base στο inherit flow του Magic, ναι. Καλός ή κακός, αλλά έχοντας όλα αυτά τα flaws μπορεί να το βλέπουμε μετά από 20 plus χρόνια πλέον και να λέμε ότι ναι, αυτό είναι το νούμερο ένα card game στον κόσμο. Είναι το card game το οποίο πραγματικά ζηλεύουν πάρα πολλά card games. Το βασικό βέβαια κομμάτι του Magic, και αυτό είναι και το θετικό με την εταιρεία του, είναι ότι γενικά δεν κοιτάει ποτέ πίσω. Δηλαδή εξελίσσεται, δεν μένει στάσιμο. Βλέπει δηλαδή το τι θέλουν οι παίκτες, το τι θέλει το κομμάτι κλπ. Και το εξελίσσει το marketing κομμάτι. Ξέχαμε ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα γενικώς. Στο τι είναι τη μόδα, ότι είναι. Ναι, και τι πράγματα βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, το Magic εξελίσσεται και διατηρεί τα ημεία στον τομέα. Οπότε βλέπουμε τον. Ξεκινάμε του παίχτε να δούμε. Ξεκινάμε και με του παίχτε. Αυτά τα ευχάριστα διαλύματα, με γενικότερε συζητήσει πάνω για gaming που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ελπίζω να αρέσουν και στο κοινό μα. Εγώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή να ακούω και τέτοια. Δηλαδή και από άποψη, όταν σε κάποιο προτούρ ξεκινάνε να λένε κάποια ιστορία, μ' αρέσει, γιατί βλέπεις μια οπτική γωνία. Και η άλλη οπτική γωνία είναι αυτή που προσπαθείς να το παίξεις και εσύ affinity, αλλά στο M15 shield. Βέβαια μπλοκάρεις από ένα midnight guard από τον Πασχάλη, ο οποίος θα πάρει το γύρο στο Χρονόπουλο. Πάρεις τώρα, πόσο δυνατός, σαν ως όλμεν. Εγώ φαντάστηκα τώρα ότι θα δούμε ένα Triple Cage Spirits εκεί πέρα και ήμουνα. Δεν έχει. Ναι. Γενικότερα το ιδανικό ξεκίνημα για Triple Cage Spirits είναι αυτό. Ένα Evolving Wild από τον Πασχάλη, ο οποίος. Μάλλον φέρει το κόκκινο. Γιατί μάλλον φέρει. Να μην έχει κάποιο κόκκινο. Αλλά. Δούμε ο Midnight Guard. Θαραλέω ο Midnight Guard. Πάει να κάνει κάτι σε άλλα. Το ξανασκεφτείτε λίγο. Γενικότερα όταν υπάρχει το Hornet's Nest. Είδαμε και πριν ότι όταν κράκαρε το Hornet's Nest με τον. Με το 3-1 ήταν. Ήταν πολύ. Ναι, γιατί αυτά τα. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείς να επιτεθείς γιατί έχουν death touch, είναι ότι περνάνε damage. Είναι λογική. Είναι καλύτερα triple cage spirits απλώς. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε ότι. Φανταστείτε τι θα γινόταν άμα ο Χρονόπουλος είχε triple cage spirits εδώ. Ωραία, υπέροχα. Το Hornet's Nest, άμα το κρακάρεις, είναι triple cage spirits. Ας δούμε τώρα καθώς το. Πασχάλης φέρνει το κόκκινο όπως αναμέναμε τέλος του γύρου. Φαίνεται ότι ο Μετζάνο μην έχει. Τι spells θα παίξει ο Πασχάλης στο γύρο του βλέπω. Ξεκίνησε κάπως εντυπωσιακά ο Βασίλης, αλλά δεν είδαμε κάποιο follow-up. Έχει 5 mana κάτω. Forge Devil για το Soulmender, λογικά θα πάρει ένα life σε response, φαντάζομαι, ναι. Ένα αρκετά καλό trade νομίζω αυτή τη στιγμή. Ναι, καθώς αυτό είναι το ένα από τα πράγματα τα οποία θέλει να δει ο Πασχάλης. Να σημειωθεί κιόλας ότι ο Midnight Guard, αυτό είναι το θέμα, άμα δεν υπήρχε το Hornet's Nest, ο Midnight Guard θα μπορούσε να κάνει επίθεση και μετά να ξανακάνει untap επειδή έρχεται ένα τέρας κάτω. Έχει ένα ψεύτο Vigilance, ας πούμε, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά με το Convoke κιόλας, γιατί καλύτερα από το Vigilance με το Convoke. Οπότε βλέπουμε έναν, νομίζω είναι το Artifact Knight, το Wilford Golem. Ναι, Wilford Golem 4-4 με Convoke. Αν το είχε αυτό στον προηγούμενο γύρο, πιστεύω ότι το game θα ήταν ήδη τελειωμένο αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε από τη μεριά του Πασχάλη, το οποίο δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω ποια κάρτα. Αισθάνομαι πάντα πολύ δύσκολο να το μπορώ να αναγνωρίσω τι πριν είναι. Scrapyard Mongrel πρέπει να είναι. Ναι, όντως, ναι.
Οπότε, σε αυτό το σημείο, ας δούμε τον Χρονόπουλο, ο οποίος έχει ακόμα ένα... Πολύ καμάνα, οπότε... Λογικά, έχει κάποιο χοντρό τέρας μέσα στο deck του Χρονόπουλου που μπορεί να υποφεληθεί από τόσο μάνα. Έχει το Calonian Twin Grow, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό τέρας. Είναι δύο τέρατα στη μορφή του Team Carta. Έχει, τι άλλο. Charging Crino, εντάξει. Εντάξει, είναι το τυπικό common. Βλέπω κάτι άλλο τόσο μεγάλο. Δεν υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει τόσο πολύ. Όχι, όχι, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο, αλλά έχει τα δύο τρίπλα. Είναι games. Έχει δύο pillar of light, το οποίο είναι σαν να δούμε κάποιο άλλο μεγάλο. Βλέπουμε double block στο Will Forge Golem. Ας δούμε το order του block από το Χρονόπουλο. Βλέπουμε tap για νομίζω ethereal ή ephemeral shields. Ephemeral shields, το οποίο δίνει indestructible. Στον Midnight Guard. Βλέπουμε ότι ένα Hornet Nest κρατάει ουσιαστικά πίσω τις κάρτες. Ένα Πασχάλη που έχει ξεκινήσει και αυτό. Τα καλά να μην σου ξεκινήσει. Παρότι δεν είχε το κόκκινο μάνα στην αρχή, νομίζω ότι είναι αρκετά καλά στο ταμπλό. Αυτό το Hornet Nest τον έχει κρατήσει αρκετά πίσω. Γενικότερα, ξέρει να σημειωθεί ότι το Hornet Nest είναι μία από τις καλύτερες κάρτες της M15 όσον αφορά το limited κομμάτι της M15. Τώρα, όσον αφορά το στάνταρ κομμάτι της το Doomblade δεν κάνει damage ακριβώς. Ναι. Εκεί που υπάρχουν τα removal, τα φτηνά, τα μαύρα, τα spot, δεν είναι τόσο δυνατή κάρτα. Οπότε, πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να τη δούμε σε κάποιο format άμα γινόταν πιο, ας πούμε, damage based, δηλαδή... Λέω πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι όλα τα δεξιά έχουν τρόπους να φεύγουν τέτοιου είδους κάρτες. Δεν νομίζω ότι είναι. Ναι, γιατί ακόμα το Bile Blood είναι ακόμα στο φορμάτο, οπότε και 3 εκατομμύρια τόκια να βγάλεις. Οπότε βλέπουμε το Rune Clobber να κάνει trade με το Scrapyard Mogren. Νομίζω ότι περιμένει δεύτερο κόκκινο για κάποιον Horting Dragon. Ο Πασχάλης, έχω αυτή την αίσθηση. Ποιο artifact παίζει, είδαμε ένα Wolf Horde Golem, τι άλλο το έχει μείνει. Ο Πασχάλης έχει ένα μετεωρίτη. Αυτό ήταν... Δεν νομίζω ότι μπορεί να φέρει κάποιο άλλο. Ένα meteorite, okay. Και ένα γουλίφο. Εντάξει, είναι ο δράκος. Τώρα βλέπουμε ένα γκρίφιν ακόμα στο τέλος του γύρου του Χρονόπουλου. Θα παίξει ένα land, θα... Νομίζω ότι flyer είναι unblockable κάποιο. Ξεκινήσει solemn offering και αυτό νομίζω. Νομίζω ότι είναι solemn offering αυτό. Έτσι νομίζω. Σ' άφησε άφωνος ο Πασχάλης. Μας άφησε, ναι, ήταν πάρα πολύ δυνατό αυτό μπορώ να πω. Νομίζω ότι ήταν solemn offering όντως αυτό. Ναι, βλέπουμε ότι πήγαν και 4 life στο Πασχάλη. Ήταν ένα solemn offering. Ήταν όντως solemn offering. Βλέπουμε ένα Calonian Twingro, αυτό που λέγαμε πριν. Από το Βασίλη. Καλότερα στο Τίγκρο. Αυτή τη στιγμή, αν είσαι ο Πασχάλης, δεν πρέπει να αισθάνεσαι ωραία, έχω την αίσθηση. Σίγουρα όχι. Αλλά βέβαια. Τι μπορεί να. Ας πούμε, ο Χόρτινγκ Dragon. Το Meteorite πλέον δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Οκ. Okay. Αν. Είναι αυτό που λέμε ότι αν κάποιος πάρει πεδίο στην M15 μετά, υπάρχουν πάρα πολύ λίγα πράγματα που μπορείς να κλείσεις. Μπορεί να αναπτύξει το δικό σου πεδίο για να το αντιμετωπίσει. Basically, αυτό είναι και ο μόνος τρόπος να. Κάνεις κάτι εναντίον του αντιπάλου που έχει αναπτύξει πεδίο. Ας δούμε τώρα το Χρονόπουλο, ο οποίος θα τραβήξει. Φαίνονται αρκετά δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Καθώς ο Σκουπίδης θα διαβάσει το Hornet's Nest, θα δει ότι δεν έχει βγει. Για μια ακόμη φορά, ναι, θα σιγουρευτεί ότι δεν έχει reach το Hornet's Nest. Δεν θα πρέπει να είχε reach το Hornet's Nest. Δεν γίνεται να έχει reach το Hornet's Nest. Ναι, αλλά flavor-wise δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι, είναι η φωλιά, δεν είναι. Είναι η φωλιά, αλλά είναι η φωλιά που δεν την άμα την ακουμπήσεις δεν σε πειράζει. Αλλά άμα την ακουμπήσεις... Ναι, αλλά η φωλιά είναι σε δέντρο. Το σκέφτομαι. Είναι σταθερή εκεί πέρα. Όμως, άμα ναι, αλλά πώς μπλοκάρεις. Αλλά πώς μπλοκάρεις, βγαίνω μέσα τα Hornets. Ναι, αλλά τα Hornets είναι ήδη πάνω. Αυτό είναι το είναι θέμα. Μέσα, ειλικρινά. Δεν είναι ενδιαφέροντα γιατί δεν τα χτυπάς καλά. Δεν είναι ενδιαφέροντα για το οτιδήποτε πετούμενο. Ναι, ναι.
Το ακούσατε πρώτοι εδώ πέρα, οι σφίκες είναι ρατσίστριες, δεν μπορούν τα ground creatures γενικότερα. Οπότε επιστρέφουμε στο game, προφανώς, και αυτό είναι που έλεγες και πριν και το είχες τονίσει ότι έχει μεγάλη σημασία. Εδώ βλέπουμε ότι νομίζω ότι έγινε ένα mistake το οποίο πριν το είδα, αλλά δεν το σχολίαζα. Υπήρχε ένα χάσμα γκριφ κάτω. Και... Α, είναι Enter the Battlefield Ability. Ναι, 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 ο καλό είναι το γκριφ, έβγαλε το και το. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποιος στο chat, επειδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε το chat. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποιος στο chat που το έχει προσέξει και το έχει πει και το έχουμε και, ναι, δεν το... Ναι, ναι. Και μετά μας λέγεται. Εγώ το είδα πριν, αλλά δεν το σχολίασα. Κακώς το σχολίασα. Παραπάνω. Γενικότερα πιστεύω ότι είναι μια καλή πολιτική να τρέχουμε δίπλα στο feature match για να λέμε σταματήστε. Ναι, 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 ναι. Να ξέρετε ότι προσπαθούμε να μην επηρεάσουμε όσο μπορούμε το game. Βέβαια, να δούμε κάποιο λάθος, θα το πούμε προφανώς. Κάποιο λάθος είναι γι' αυτό ότι δεν γίνεται να βγει token. Ναι. Μήπως ξέρεις σε αυτή την περίπτωση τι ακριβώς γίνεται βάσει των κανόνων? Τώρα έχουμε ένα θέμα. Είναι προηγουμένου την ευθύνη και των δύο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα δεν ήταν επίτηδες. Σίγουρα δεν είναι επίτηδες. Τουλάχιστον δεν μπορεί. Όταν δεν μπορείς να αποδείξεις ότι είναι σίγουρα επίτηδες αυτό. Αλλά σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να είναι. Απλώς σε κάτι τέτοια σημεία διαφωνώ με την έννοια ότι συνήθως σε οποιοδήποτε τουρνουά έχω πάει, μπορείς να καταλάβεις αν υπάρχει, έχει γίνει κάτι επίτηδες ή όχι, ανάλογα και με την κατάσταση που είναι, με το ποιόν του παίχτη. Δηλαδή, άμα έχεις ένα παίχτη, ένα πολύ ακραίο παράδειγμα, άμα έχεις ένα παίχτη ο οποίος έχει αποκλειστεί δύο φορές από τουρνουά, είσαι λίγο διστακτικός. Ναι, είσαι λίγο διστακτικός να πεις ότι α, είναι κατά λάθος. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο στα κάρτα. Το ίδιο καχύπτει ακόμη και στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, προφανώς. Με συγκεκριμένους παίκτες. Οπότε αυτή τη στιγμή ας δούμε τι θα αποφασίσει ο head judge για την κατάσταση. Θα το μάθουμε σε λίγο. Λογικά φαντάζομαι ότι χωρίς να είμαι ο ειδικός σε αυτό το θέμα. Βασικά δεν θα. Plummet. Όχι. Plummet είναι. Όχι. Cone of. Ναι, δεν μπορεί να κάνει Plummet, με συγχωρείτε. Hitray. Hitray πρέπει να είναι. Hitray ήταν. Ναι. Οπότε το token γίνεται rule ότι μένει, καθώς. Γιατί είναι ευθύνη και των δύο παικτών, το οποίο δεν πήθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτή τη στιγμή ο Πασχάλης φαίνεται. Ήταν εκείνος ο controller του permanent το Πασχάλης, γι' αυτό το token μένει. Βλέπουμε ένα Πασχάλη ο οποίος φάνηκε λίγο agitated από όλο το γεγονός ότι ενώ είχε ένα. Γενικότερα το Hashwing Griffin δεν έχετε πολύ in effect το. Γενικά δεν τον παίζει ναι. Για το effect του. Εντάξει, έχει αρκετά effects τα οποία μπορεί να γίνουν. Οπότε ας δούμε. Οπότε ας δούμε τώρα ο Πασχάλης πώς θα επιλέξει να το παίξει. Είναι αρκετά πίσω και το θέμα είναι ότι ενώ έχει απάντηση στο Twin Groove δεν θα έπρεπε να έχει μπει το token, οπότε θα ήταν ένα διαφορετικό game. Βλέπουμε τώρα το Hoarding Dragon εδώ. Ο οποίος νομίζω ότι είναι αρκετός για να το βάλει στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, καθώς έχει Flying. Βέβαια το Meteorite δεν είναι ακριβώς ότι καλύτερο, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά ok αυτή τη στιγμή. Ω, δεν μπορεί! Ναι. Υπάρχει ένας. Υπάρχει ένα χάσμα γκριφ, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει. Το οποίο το είπαμε στον προηγούμενο πόπο. Θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα αν ήμουν ο Πασχάλης αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, έχω την αίσθηση ότι είναι το tilt αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αν ο Πασχάλης δεν έχει αρκετή εμπειρία πάνω σε τουρνουά ή οτιδήποτε, αυτή τη στιγμή το tilt θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εντάξει, γενικά ο Πασχάλης δεν νομίζω ότι αγχώνεται με τέτοια πράγματα. Συμβαίνουν, γενικά ο Πασχάλης είναι παλιός παίκτης. Παίζει ίσω και πιο παλιά από μένα. Δεν το ξέρω προσωπικά σαν παίκτη για αυτό το. Εγώ το γνωρίζω προσωπικά τον Πασχάλη. Γενικά δεν είναι φαν παίκτη, δεν είναι ιδιαίτερα hardcore παίκτη. Νομίζω ότι τυλιτάρει με τέτοια πράγματα. Ωραία, τώρα βέβαια το συζητάνε πάλι οι παίκτε στην κοινότητα. Αναμπομπούλε. Το θέμα είναι ότι ο Χρονόπουλος στη συγκεκριμένη περίπτωση θυμήθηκε ότι. Ο Πασχάλης δεν μπορεί να ψάξει τον deck. Γενικότερα αυτά γίνονται. Είναι συχνό φαινόμενο σε αρκετά card games ότι όταν μια κάρτα δεν την παίζει για το effect της, π.χ. το Hazard Griffin δεν το παίζει για να σταματήσει τα ενδιαφέροντα. Είναι δύο ένα flying, ναι. Flash flying αυτό που το παίζει. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να ξεχνάνε και οι δύο παίκτες το effect. Και, όπως, και αυτό ήταν που έλεγα και πριν, ότι πώς καταλαβαίνεις ότι κάτι είναι άθελα ή θελμένα. Δηλαδή τώρα ο Χρονόπουλος. Δεν θα, άμα το ήξερε ότι. Άμα το έχει στο κεφάλι του ότι. Ναι, οκ. Okay,
Render the, ακυρώνει τα Enter the Battlefield Ability. Δεν θα έχει αφήσει τον Πασχάλ να ψάξει το library πρώτα. Θα το είχε πει, όπα, ήρεμα, περίμενε. Κατευθείαν. Οπότε, ναι, κάτι τέτοιο indicators τουλάχιστον από εμπειρίας μου λέει ότι είναι... Είναι δύσκολο πάντως να το πεις σαν κάτι μη θελημένο ή μη. Κυρίως αυτό που μετράει πολύ είναι η πρόθεση, ουσιαστικά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα δικό κανόνο που έχει η Wizards. Wizards και ακολουθάς αυτόν τον κανόνα, προσπαθώντας να μην χρησιμοποιήσει προσωπικά στοιχεία ή οτιδήποτε. Οπότε, το θέμα σε τέτοιες καταστάσεις, πιστεύω ότι γενικότερα διαφορετικά card games το διαχειρίζονται ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Πιστεύω ότι ο τρόπος του Magic είναι από τους πιο ωριμούς, δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να πάρει το τι έχει σκεφτεί ο παίχτης, το αν έχει κίνητρο, γενικότερα, είναι πιο ισορροπημένο. Οπότε αυτή τη στιγμή... Ο Πασχάλης έχει τους δύο φλάρες με τους οποίους προσπαθεί να μπιτάρει τον Βασίλη, ο Βασίλης έχει όμως απάντηση, το πρέπει να είναι το Pillar of Light. Ναι, είναι το Pillar of Light. Κάτι το οποίο θα έκανε πάρα πολύ δύσκολο για τον... Γενικότερα, αν ο Χόρτης... Νομίζω ότι αν δεν είχε τώρα απάντηση ο Βασίλης, θα ήταν σε καλή κατάσταση. Πασχάλης... Ναι, το θέμα ήταν ότι αυτό που λέγαμε με το Χόρτην Dragon... Α, δεν είχε καν να πάρει ο Χόρτην Dragon. Ναι. Το θέμα με το Χόρτην Dragon ήταν ότι... Ακριβώς το θέμα του ήταν ότι ήταν ένα 4-4 flyer. Δεν νομίζω ότι έχοντας μόνο το Meteorite Yard θα να ψάξει... Ήταν ναι, είναι καλό για... Ως Peter of Flyer γενικά. Το σου λέω ότι αν δεν είχε την απάντηση θα ήταν... Ναι. Οπότε βλέπουμε το token από το Ingroove και το Rhino να μπαίνουν για το Χρονόπουλο Βασίλη στην... Θέλω να πω Red Zone, αλλά δεν ακούγεται ωραίο στην ελληνικά, οπότε πρέπει να βρω κάτι... κάτι πρέπει να κάτι βρω διαφορετικό. Κάτι πρέπει να βρω, ναι, κάτι, ναι. Να βρω κάτι διαφορετικό και αυτό είναι ένα Underground Scavenger ή όχι, θα υπήρχε Counter πάνω. Νομίζω ότι έχει στήσει τον Άλλο Βασίλες. Κοιτάω βέβαια τη μέσα του λίγο στα γρήγορα για να δω. Μπορεί να είναι ο Παραγκόν, σαν τρέχει στα κάτι στα τρία μάνα πρέπει. Netcaster Spider. Και έχουμε. Ναι, λογικά Netcaster Spider είναι. Και έχουμε το Σκου. Από το Πασχάλη. Από το Πασχάλη. Οπότε ο Χρονόπουλος. Νομίζω ότι ακόμη και το ability τη Καλόνια του Ingrove να μείνει. Και το παιχνίδι ήταν από την πλευρά του. Ναι, είχε αδιατάβλητο. Ο Βασίλη είχε. Είχε το removal βασικά στο δράκο, που ήταν πρακτικά μόνο μπίτερ του Πασχάλη. Είχε τη Hornet. Γενικότερα. Από Bordel έλεγε το. Από Base έλεγε το ταμπλό. Όπως πάλι το παιχνίδι θα κατέληγε στο Βασίλη εύκολα. Δύσκολα. Ωραία. Οπότε. Αυτό ήταν καθώς ο Χρονόπουλος Βασίλης κερδίζει 2-0 υπέρ του